για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Θα μάθουμε πώς θα χάσετε εύκολα και γρήγορα κιλά. Θα μας... Και ακόμα μια νεαρή κυρία, μικρή κυρία. Το έχουμε αυτό, τι να κάνουμε. Μα να σου πω, εγώ το απολαμβάνω. Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακόμα με ακολουθούν. Ακριβώς. Να χαίρεσαι που ακόμα... Μ' αρέσει το στυλ που έχεις, Δεσποινής μου, όμορφη. Και ωραίο και τα ρούχα σου. Η μαμά έχει φροντίσει. Χακή η μαμά, χακή και η κόρη, ναι. Μύθος 7. Προς το παρόν θα... Τώρα το καλοκαίρι δεν θέλουμε να πέφτουμε σε ενδυματολογικά ατοπίσματα. Πάμε να δούμε τι συνήθως κάνουμε ή να μην το κάνουμε. Ναι. Και να προβληματιζόμαστε από εδώ και πέρα, τι θα επιλέξουμε. Έχουμε το καλλιτεχνικό μέρος της εκπομπής. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε με τραγούδι, με ποίηση. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λείπει από την εκπομπή μας. Πριν όμως θα πάμε σε βίντεο κλιπ. Ποιο είναι το βίντεο κλιπ? Α, σε διαφημισούλα. Ωραία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μουσική. Όχες. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Αναστασιάδη, υπεύθυνο γραφείο καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλημέρα. Καλημέρα σας μας σήμερα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον κόσμο, που όμως είναι δίκοπο μαχαίρι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να ανοίξουμε παράθυρα προς τον κόσμο και να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. 2-80-82-00 είναι το γραφείο καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος και το 1460 για όλο το 24ωρο, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε. Μην διστάζετε να και όλους βέβαια τους συνάδελφους που είναι στην υπηρεσία και την προσοχή. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε. Μια και μιλάμε για παραλία, πάμε να δούμε το καινούριο βίντεο κλιπ της Josephine μαζί με τον Ρεκ. Είναι εξ ολοκλήρου στην παραλία, αλλά είναι μόνο για παραλία, παιδί μου. Και για βίντεο κλιπ και μουσική. Και όχι, αμέσως... βγάλε φωτογραφίες και ανέκτησέτε στο διαδίκτυο. Βέβαια, αυτή είναι. Δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, αμέσως μετά θα μάθουμε πώς ένας έφηβος έχασε 20 κιλά και πώς μπορεί να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και τη δύναμη της ψυχής. Μουσική Άρης Ρεκ Λουμάκης και στίχη Μάικ Βασιλιάδης Άρης Ρεκ Λουμάκης. Στο βίντεο που ακολουθεί, καλοκαιρινές στιγμές. Όμως με ό,τι έχει να κάνει διαδίκτυο. Περνάτε καλά. Απολαύστε τον μπάνιο σας, την παρέα σας, αλλά ως εκεί και μη παρέγει. Μια σέλφι μπορεί να σας στοιχήσει την ηρεμία και την ευτυχία του υπόλοιπου της ζωής σας. Πάμε στο στούντιο μας. Πάνος Πλατρίτης, διατροφολόγος. Καλημέρα. Καλημέρα. Το σώμα. Α, δεν πήγαινε στις κορούδες. Κορούδες, αφήσεις, καλημέρα. Θα αφήσει τις κορούδες. Την κυκλοφορία. Τον βρήκαμε έτσι, τον έχουμε επιλέξει. Θα μας φέρει αντιμέτωπους με διάφορα συναισθήματα. Ζεις αυτό το χωριό. Ζεις αυτό το χωριό. Ζήσει αυτή την τρομακτική εμπειρία, τα πάνε χρόνια πίσω ίσως, την δική του στη ζωή και αρέσει στον αναγνώστη να ταυτίζεται. Πότε και πώς θα παρουσιάσετε το βιβλίο? Το βιβλίο μας θα έχει